Η ζωή είναι σαν τηλεπαιχνίδι. Σχεδόν σε κάθε φάση της μας ανοίγονται μπροστά μας δύο πόρτες και εμείς πρέπει να διαλέξουμε. Βέβαια, συνήθως πετυχαίνουμε το ζόγκ. Δύο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξα μια και μπήκα που λέγεται το τραγούδι. Ναι, και το θέμα είναι ποια να ανοίξεις. Και την ανοίγεις για να μπεις εσύ ή για να βγάλεις κάποιον έξω. Και τι γίνεται όταν πρέπει πια να αποφασίσεις να ανοίξεις μία πόρτα και να αφήσεις όλες τις άλλες πίσω σου. Σαλάμ αλέκουμ. Σαλάμ αλέκουμ. Σαλάμ αλέκουμ. Κι εσείς. Σαλάμ αλέκουμ. Συγγνώμη, να σας πω. Το σαλόνι είναι γεμάτο άρρωση. Παναγία! Έχω εγώ παρεστήσεις. Τι είναι αυτό! Φώτης. Να σου πω. Να. Μέσα το κέντρο, έχω και πρόβλημα. Βάλε μια ποδιά, βάλε μια και στο φώτι να βοηθήσετε λιγάκι. Πάω μέσα, ό,τι ετοιμάσετε, φέτε το να προσεμπουκώνουμε. Γεια σου, φώτι. Λαράκι, ποδιά μου φορέσανε. Να σας πω, αυτή δεν καλεί εμάς καλά-καλά στο σπίτι, τώρα φέρνει Άραβες. Τα white κυράνια λύνουν το μεσανατολικό. Όποιος κλείσει την καλύτερη συμφωνία, παίρνει τη διεύθυνση marketing. Καλά, ανάψαν τα αίματα μέσα. Ατύχει μέσα ποιοι. Είναι στελέχη της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας από όλες τις χώρες. Άραβες όλοι. Παιδιά, βοήθεια. Βοήθεια. Φέρανε μουσική από τη χώρα τους και θέλουν να χορέψουμε. Ναι, Ράνια, θέλεις να κλείσεις τη συμφωνία, πρέπει να βελτιώσεις τις δημόσιες σχέσεις σου. Εντάξει, τις βελτιώσω, αλλά επειδή εγώ δεν μπορώ να τις πάω τη μέση τόσο καλά, δεν έχεις να βοηθήσεις. Ράνια, come dance with dance. Αχα, οκ, οκ. Τι κάνει η πουτάνα για τη διεύθυνση μάρκετινγκ. Κοιτάξτε τι κάνω τώρα. Hello, I'm Lila. Hello. Είσαι ready για το χώρο της σκηνής. Για μου τα μάτια μου τα λάθα, εσύ μου άνθρωπο φωτιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Οι Άραβες σε λάτρεψαν. Τι ευχαριστείς, μωρέ. Μια χαρά πέρασα, αφού πήρα και το τηλέφωνο του Γκαγιάφ. Τι πράγμα ήτανε και αυτό. Κόλο δεν βάλανε κάτω. Παναγία μου, λες να γυρίσαν. Ας πάω να δω. Α, σε ρώτησα, τι έγινε με το casting. Δεν ξέρω, θα μου τηλεφωνήσουνε. Παιδιά, έχω πάει σε 100.000 casting και δεν με έχουν πάρει ούτε σένα. Εντάξει, ρε Λίλα μου, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να μπει στην τηλεόραση. Πάντως, σε σένα θα σε πάρουν. Να! Σου έχω δώρο. Μαθήματα υποκριτικής. Δεν μπορώ να πάω σε δραματική σχολή, Ράνια. Δεν έχω τους πλούσιους γονείς μου που έχει αγάπη να με συντηρούν. Εντάξει, εγώ ψάχνω για δουλειά. Δεν χρειάζεται να έχεις πλούσιους γονείς γιατί είναι απογευματινά. Τα σεμινάρια. Λοιπόν, κάθε μάθημα είναι 2 ώρες την εβδομάδα, πήρα ένα πακετάκι των 5. Και διάλεξα εγώ τα μαθήματα για να μην πας βλακίες. Των 5? Θες να δουλέψεις να μάθεις τίποτα ή θες την εύκολη δόξα? Α, μπράβο, αυτό θέλω. Την εύκολη δόξα. Τι έγινε, ρε τζάμπα, τι έπαθες? Αυτός ο Γιώργος Μιλωνάς, το πολύ καλό 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 παιδί, ε! Πολύ μαλάκας. Μας έχει λιώσει τις πρόβες. Κοίτα τις άδειες των ακτήλων μου. Κοίτα πώς έχω γίνει ο μάτος. Μπρε Κατερινάκη, δεν πάω να του φέρεις μια μαλακτική από μέσα. Ναι, ναι. Ρε παιδιά, ο Τζάμπα σε ένα κάστινγκ πήγε και τον πήρανε. Ναι, αλλά ο Τζάμπα έκανε τους μήνες πρόβα. Κοίτα χεράκι πώς έχει γίνει. Εσύ δεν θες να εξασκηθείς την ηθοποιία? Οι οργασμοί μετράνε. Αν μετρούσαν οι οργασμοί αγάπη μου, θα είχαμε πάρει όλες Όσκαρ. Θα έρθεις καμιά μέρα στην πρόβα? Θα προσπαθήσω. Ψάχνω για δουλειά και δεν πάω πάρα πολύ καλά. Μην προσπαθήσεις, έλα. Θέλω πάρα πολύ να έρθεις. Θα δούμε. Πώς πάει με τον Dogman? Δεν με συμπαθεί το σκυλί του. Ε, τέλεια! Χώρισέ τον. Τι λες, θα χωρίσω τον Αντρέα επειδή δεν με συμπαθεί η Λούση. Ποια είναι η Λούση, η μάνα του? Το σκυλί του.
Βάλε και το χέρι σου εδώ να μαλακώσει. Α, σε ρε, το δε, βάλω. Βάλε και μπορεί να σ' αρέσει. Αν είναι, θα σου κάνω και μανικιούρ μετά. Α, δεν βαρύζεσαι. Που λες χωρίς εδώ. Δεν έχεις ακούσει που λένε ότι παλεύεις σαν σκυλί. Το σκυλί θα νικήσει. Χάνεις το χρόνο σου. Που σου μιλάω. Που έχεις ελπίδες ότι θα με νικήσεις. Ωραία, γιατί δεν με αγνοείς λοιπόν να γλιτώσουμε και αυτές τις ωραίες συζητήσεις. Προσωπική μου βοηθός. Να ξέρεις ότι μέσα στις υποχρεώσεις σου θα είναι και το μασάζ. Αν χάσω, θα είμαι πιο υπάκουη βοηθός που είχες ποτέ. Αλλά δεν θα χάσω. Οι Αραβές μου αποκλείεται να δώσουν καλύτερες τιμές από τις Ισραηλινές εταιρείες. Εντάξει, σε μας το είπες, θα κερδίσεις. Μπορώ να φύγω τώρα. Το πόσο μ' αρέσει, δε που με φοβάσαι. Μην κολακεύεσαι. Κύριε Whitehead, το ραντεβού σας. Γεια σου, Μασιμό. Χαιρετώ. Έλα μαζί μου. Αυτό θέλω να σταματήσει. Δεν ήρθα για σένα. Εγώ δεν θέλω να γίνω ηθοποιός. Σταμάτα, μωρέ. Η ψυχαναλήτρια σου είπε ότι δεν θέλεις να ζεις στο περιθώριο και ότι θέλεις να πρωταγωνιστήσεις στη σκηνή. Μεταφορικά μιλούσε η γυναίκα. Εμείς οι κομπιουτεράδες δεν πάμε θέατρο ούτε για να δούμε, όχι για να παίξουμε. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ ήμουν βλάκας που ερχόμουν μαζί σου στα μαθήματα χορού. Όπα ξέρω χορό. Θα το βάλω στο βιογραφικό μου. There's no business like show business like no business I know. Κάποια μέρα σε αυτή τη μικρή, λυπητερή αίθουσα θα πληρώνω εισιτήριο για να μπουνε, γιατί εδώ ξεκίνησε την καριέρα μου. Μωρή Μάρα, πού το βρήκαν αυτό το ψώνιο? Α, καλά. Η ζήλια σε αυτό το χώρο δεν περιγράφεται. Συγγνώμη. Όπα, αυτό δεν είναι δικαίο. Θα είμαστε συμμαθήτριες. Αυτή η σχολή δεν έχει όριο ηλικίας. Καθίστε, παρακαλώ. You may be stranded out in the cold. Still you wouldn't change it for a sack of gold. Let's go on with the show. Let's go on with the show. Λοιπόν, στόχος αυτού του μαθήματος είναι να ετοιμάσουμε μια παράσταση. Μην ψάχνετε για πρωταγωνίστρια, εδώ είμαι. Το είπα δυνατά. Ναι. Τι είναι η ζωή χωρίς λίγο χιούμορ. Κύριε Πολωρίστε, και αυτό ήταν το τελευταίο μου μάθημα. Γιατί, τώρα που φτάνουμε επιτέλους στο 7ο επίπεδο επίγνωσης. Κοιτάξτε, είναι κυρίως οικονομικό το θέμα. Είμαι αρκετά στριμωγμένη και δεν μπορώ να συνεχίσω τα μαθήματα. Τα χρήματα δεν είναι ζήτημα. Ο μόνος λόγος που τα δέχομαι είναι ότι για να φτάσεις στις ανώτερες επιγνώσεις πρέπει να αφήσεις τον υλικό κόσμο πίσω σου. Ναι. Ακούστε όμως, εγώ την τελευταία φορά που τον άφησα τον υλικό κόσμο πίσω μου, μου τον πήρε η τράπεζα. Κατερίνα, έχεις ένα χάρισμα και θέλεις να το πετάξεις στα σκουπίδια. Ευχαριστώ πολύ που το βλέπετε αυτό σε μένα. Αλλά πραγματικά αποφάσισα πως θα τα σταματήσω τα μαθήματα και δεν θα μου αλλάξετε την απόφαση. Καλά. Εγώ πάντως θα σε περιμένω κανονικά στο επόμενο μάθημα. Ωραία. Η πρώτη παραγγελία θα γίνει άμεσα και θα σας στείλουμε τις ετικέτες στο συντομότερο. Ποιος σας φτιάχνει τις ετικέτες? Η διαφημιστική μας. Θα ήθελα να κάνω κι εγώ μια πρόταση. Πιστεύω ότι η αισθητική της ετικέτας πρέπει να αντανακλά τη γεύση που αφήνει το κρασί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με τη Ράνια είσαστε χρόνια, φίλοι. Σχετικό είναι αυτό. Η φιλία ή ο χρόνος? Γνωριζόμαστε αρκετό καιρό, αλλά εγώ προτιμώ να βάζω ετικέτες στα κρασιά και όχι στις σχέσεις. Χάρηκα που σε γνώρισα. Κι εγώ. Πάρα πολύ. Κουλίλα, αυτή η τάξη δεν χωράει και τις δυο μας. Βέβαια δεν χωράει και τις δυο μας, γιατί έχεις παχύνει, το παρατήρησα. Μία από τις δύο πρέπει να φύγει. Ωραία, ας φύγει πιο ατάλλαντη. Κρίμα, μωρό μου, ήταν σύντομη σε διαδρομία σου στο θέατρο. Εσύ θα φύγεις. Λέγα μου το. Γιατί πρέπει να τη γράψεις αυτό που κάνω? Έμαθες ότι κάνω ηθοποιία και ήρθες κι εσύ. Τι λες, μωρέ, αυτό το όνειρό μου από πάντα. Εμένα πιο νωρίς ακόμα. Εγώ είμαι γεννημένη για το θέατρο. Βέβαια είσαι γεννημένη για το φουαγέ, ταξιθέτρια. Πρώτη σειρά θα σε έχω στην πρεμιέρα μου να σκάσεις. Βεβαίως πρώτη σειρά, πού να γεμίσει δεύτερη. Τι σπαταλώ το σάλιο μου. Βέβαια το χρειάζεσαι για να κλείνεις δουλειές γι' αυτό. Να σου πω, εδώ ήρθαμε να μάθεις θέατρο, όχι να καυγαδίζεις. Πάμε να πάρουμε τώρα τα βιβλία από ο δάσκαλος. Πάμε. Μην μου πεις, περιμένεις το White. Όχι, εσένα.
Κοίτα, Λουκά, αύριο ο διευθυντής της εταιρείας μου αποφασίζει αν θα πάρω μια πάρα πολύ σημαντική θέση για μένα. Έχω πάρα πολύ άγχος και το τελευταίο πράγμα που χρειάζομαι είναι αυτό. Πρέπει να μιλήσουμε. Μπορείς να καταλάβεις ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε βλέπω. Ούτε εμένα μου είναι εύκολο, αλλά και εγώ αισθάνομαι πράγματα για σένα. Όχι αρκετά δυνατά. Πού το ξέρεις? Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα χώριζα για να είμαι μαζί σου. Just a stolen moment in the rain. I am still here, holding your hand. Close your eyes, I'll stay beside you. I'm still here, I won't let them find you. I'll be lying right here by your side. Breaking, seeing you like this, our faces. Don't be afraid, you're not alone. How can I move on and fly when I still don't know the reason why? You and I, we touch the sky. Γρήγορα, σας παρακαλώ. Λίλα μου, γιατί τον δένεις με στρινγκ τον άνθρωπο? Δεν βρήκα σκηνή. Εν τω μεταξύ, Κατερίνα, είναι και πολύ ωραίος. Ρε Λίλα, σου έκανε διάρρηξη. Δεν μας νοιάζει αν είναι ωραίος. Ναι, καλά, εσύ ήσουν εδώ και θα σου έλεγα εγώ. Πάει η καρδιά να τον βάλω, να τον συλλάβουν. Δηλαδή τι, επειδή είναι ωραίος δεν θα τον συλλάβουν? Στη φυλακή δηλαδή μπαίνουν μόνο οι άσχημοι, μου λες? Μήπως να κυρώσω το 100? Όχι βέβαια. Σου στέλνουν περιπολικό, δεν πάρει κιλό σουβλάκια. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ θα τον ξυπνήσω, γιατί μπορεί να τα κάνω όλα αυτά, γιατί έχει μια μικρή αδελφή
που πας από μια ανίατη ασθένεια και χρειάζονται λεφτά για την μεγάλη εγχείρηση. Λίλα, άκουμε. Είναι κακοποιός ο άνθρωπος. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει. Πρόσεχε. Τον ξυπνάω. Ακίνητος! Έχω καλέσει το 100! Ρε, Λίλα! Λίλα! Με βάλες στο κεφάλι. Ναι! Γιατί το έκανες αυτό? Ποιο τι έκανα. Έκανα κάτι μαζί, με συγχώρησε, ήταν μεθυσμένος. Να σου πω κάτι. Όλος ο κόσμος μπορεί να κουβαλάει μια λυπητερή ιστορία, αλλά δεν στρέφεται στο έγκλημα. Λύσε με, κορίτσι μου, ποιο έγκλημα να πούμε. Και θα μου πεις επιτέλους ποια είσαι. Είμαι η Λίλα. Και αν θέλεις να μου πεις κάτι για να σε λυπηθώ, να το πεις τώρα, πριν έρθει η αστυνομία. Ευτυχώς να σε μαζέψουνε. Εμένα γιατί να με μαζέψουνε, εσύ έκανες τη διάρρηξη. Ποια διάρρηξη, κοπέλα μου, διάρρηξη στο σπίτι μου. Πώς σε λένε? Ο Θέμης. Ο Θέμης, ο φίλος του Λίλα. Ναι. Καταρχάς θέλω να σε ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Ωραία, θα με λύσεις τώρα. Τι έγινε? Τίποτα, τρόμαξα. Έχεις συνηθίσει να κοιμάται στο κρεβάτι. Σε πειράζει? Προτιμώ να αγκαλιάζω εσένα παρά τη Λούση. Ζηλεύει μωρέ το καημένο. Από τότε που μπήκε στη ζωή μου, την έχω παραμελήσει τελείως. Με ποιον μιλάγες? Με το 100. Το ακύρωσα. Όχι, να έρθω. Εσένα ποιος θα σε συλλάβει που βάρας τον κόσμο με στο σπίτι του νυχτιάτικα? Ρε εσύ, δεν έχεις ούτε μια φωτογραφία σου εδώ μέσα. Πού να ξέρω ποιος είσαι? Δεν μου αρέσουν φωτογραφίες. Μα φωτογράφος δεν είσαι. Ναι, αισθάνομαι άνετα μόνο πίσω από την κάμερα. Τέλος πάντων, ο Ηλίας πού είναι? Α, γνώρισε έναν Ολλανδό και πήγε στο Άμστερνταμ να μείνει. Δουλεύει και σε ένα μπαράκι εκεί. Α, και άφησε εσένα στη θέση του. Ναι, μου είπε ότι είσαι άνετος με αυτά. Ναι, λείπω συχνά και το χρησιμοποιούν διάφοροι φίλοι κατά καιρούς. Τώρα τι θα γίνει, πού θα κοιμηθείς? Τι που θα κοιμηθώ, στο κρεβάτι μου. Δεν γίνεται, εκεί κοιμάμαι εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ στον καναπέ. Τι να σου πω, εγώ είμαι τόσο κομμάτια που θα κοιμηθώ στο κρεβάτι μου, άμα θέλεις, αλλά και εσύ. Πονηρό τα βάρη. Μπα. Είμαι πολύ κουρασμένος. Θα κοιμηθώ με τη μία, δεν θα σου κάνω τίποτα, μην ανησυχείς. Ναι. Αυτό που δεν ξέρεις είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθείς στο ίδιο κρεβάτι με μένα και να μην κάνεις κάτι. Έτσι, ε. Για να δούμε. Ναι, τώρα λίγο νιστάζω και εγώ το αφήνω για μια άλλη φορά. Λουκά. Μείνε λίγο έτσι χωρίς να μιλάμε. Τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω. Ήταν λάθος αυτό που έγινε. Ναι. Είναι ωραία εδώ. Είναι σαν να είμαστε μόνοι μας σε όλο τον κόσμο. Μόνο που δεν είμαστε. Όπως σου έχω ξαναπεί, πρέπει να φροντίζεις λίγο την εμφάνισή σου στο γραφείο. Σήμερα έχουμε ραντεβού με το διευθύνοντα για να ανακοινώσει ότι σε αυτή τη μικρή μας μάχη κέρδισα εγώ. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Ναι, έμαθα για τη συμφωνία που έκλεισες. Δεν υπάρχει περίπτωση η Τζετέλ της Ιορδανίας να δώσει καλύτερη προσφορά από τους Ισραηλινούς. Ωραία, αφού λοιπόν είσαι τόσο σίγουρος ότι έχεις κερδίσει, μην ανοίξεις καμία σαμπάνια, να μας αφήσεις και εμάς την ησυχία μας. Ήταν μεγάλη νύχτα η χθεσινή. Πολύ. Έχεις φιλαράκια στην πλάτη σου. Κύριε καθηγητά, θέλω μια χάρη. Να, μου δώσατε να παίξω τις τρεις αδελφές του Τσέχο. Ναι, και όπως διαπιστώσαμε στο προηγούμενο μάθημα, δεν αφορά τρεις γκέι που πηγαίνουν στη Ρωσία να βρουν ωραία τεκνά. Ε,
Δεν αφορά αυτό. Ναι, τέλος πάντων, τώρα που κατάλαβα την υπόθεση, έχω μεγάλο πρόβλημα με το ρόλο της Όλγας. Τι πρόβλημα έχεις? Πρώτον, έχετε βάλει την Τρέισι να παίξει την Ειρήνα, που είναι πιο νέα. Πιστέψτε με, αυτό πάνω στη σκηνή δεν θα στέκει. Δεύτερον, δεν μου αρέσει ο ρόλος της Όλγας. Έχει αναγκάσει τη μικρή της αδελφή να παντρευτεί τον άσημο Βαρόνο. Δηλαδή, Έλεος, γιατί να φέξω εγώ την κακιά? Δεν τελείωσα. Τρία. Το κείμενο λέει: εγώ πάλι γέρασα. Αδυνάτησα πολύ. Ίσως γι' αυτό να με εκνευρίζουν τα άλλα κορίτσια στο σχολείο. Σας φαίνεται να μπορώ εγώ να υποστηρίξω αυτό το ρόλο? Όχι. Πολύ ωραία, συμφωνούμε. Ούτε αυτόν, ούτε κανέναν άλλο. Τι εννοείτε? Τι έχεις εκεί? Α, αυτό είναι το λεωφορείο Πόθος. Πάντα ονειρευόμουν να παίξω την Blanche στην Μπουά. Αυτό να κάνεις. Αλήθεια, είστε πολύ καλός. Ούτως ή άλλως δεν έχει σημασία. Ο πραγματικός ηθοποιός μπορεί να παίξει οποιοδήποτε ρόλο. Όταν το ρόλο τον βλέπεις σαν πρόκληση. Όταν το χαρακτήρα τον αντιμετωπίζεις σαν πρόβλημα, δεν κάνεις για το θέατρο. Τι έγινε? Δεν το δέχτηκε. Ποιο σιγάρεσε? Το δέχτηκε. Και τότε γιατί είσαι έτσι? Ρε Μπίλη, αυτός ο άνθρωπος με μισεί. Μου είπε καλύτερα να μην ασχολούμαι με το θέατρο. Και αν έχει δίκιο και δεν αξίζω για αυτή τη δουλειά. Για να το μάθεις αυτό πρέπει να τα δώσεις όλα. Και εσύ δεν το έχεις κάνει ακόμη. Τι λες ρε Μπίλη, εδώ πρέπει να δουλέψω το κομμάτι μου και εγώ σκέφτομαι συνέχεια το Θέμη. Πάντα νόμιζα ότι είμαι γεννημένη ηθοποιός, αλλά μπορεί να μην το αγαπάω αρκετά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, διάβασα και τις δύο προτάσεις σας. Τη διεύθυνση marketing την παίρνει ο James. Λυπάμαι, Ράνια. Το deal που έχει κλείσει με τους Ισραηλινούς είναι πολύ πιο συμφέρον για την εταιρεία. Δεν πειράζει, Ράνια μου. Ήθελα μια καλή βοηθό. Περιμένω να τηρήσει τη συμφωνία που υπογράψατε για να παραμείνει στην εταιρεία σαν βοηθός του James. Έτσι. Βραχυπρόθεσμα. Ορίστε. Η συμφωνία που πέτυχε ο James είναι καλή βραχυπρόθεσμα. Το ότι οι Ισραηλινοί μπορούν να κάνουν μια πρόταση πιο συμφέρουσα οικονομικά το ξέραμε από την αρχή. Μάλλον δεν διαβάσετε πολύ προσεκτικά την στρατηγική αγοράς μαζί με τη συμφωνία που προτείνω. Τη διάβασα. Αλλά δεν νομίζω ότι. Κάντε το συμβόλαιο με τους Ισραηλινούς αν θέλετε. Απλά θα ξεκινήσουμε την επέκταση σε μια αγορά κορεσμένη. Οι Ισραηλινοί είχαν συμφέρον να μας κάνουν χαμηλή προσφορά. Γιατί όσα κινητά μπορούσαν να πουλήσουν, τα έχουν ήδη πουλήσει. Έχουν έτοιμο αγοραστικό κοινό το οποίο θα αγοράσει με μεγάλη προθυμία τα νέα μοντέλα. Ένα κοινό που περιορίζεται σε 5 εκατομμύρια Ισραηλινούς. Γιατί κανένας Άραβας δεν πρόκειται να αγοράσει κινητό από Ισραηλινή εταιρεία. Και αυτός είναι ο λόγος που θεωρώ ότι ο James ήταν σε λάθος δρόμο από την αρχή. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω κάνει κάποιες επαφές και με την πρεσβεία και με επιχειρηματίες της Ιορδανίας. Ενδιαφέρον. Το 60% των Αράβων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ναι, αλλά το κινητό δεν θεωρείται πλέον είδος πολυτελείας. Μπορεί να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, αλλά όλοι το έχουν το καρτοκινητάκι τους. Εσείς αποφασίζετε. Θέλετε να επεκταθείτε σε μια κορεσμένη αγορά ή σε μια εντελώς ανεκμετάλλευτη αγορά από 50 εκατομμύρια Άραβες? Τι έγινε, παιδιά? Ψήνεστε να σας δείξω ένα κολπάκι με τα χαρτιά. Μου το μάθει ο ντράμερ στο συγκρότημα. Ναι, ναι. Διάλεξε όποιο χαρτί θέλεις. Όποιο θέλω, ε. Όποιο θέλεις. Έτσι κι αλλιώς όλα δικά σου είναι. Και τώρα τι θα κάνεις? Θα φύγεις από το σπίτι? Δεν ξέρω. Το πρωί που έφυγα κοιμότανε. Όχι, ρε γαμώτο. Δεν πειράζει, μανάρι μου. Θα έρθω εγώ σε μια εβδομάδα στη δουλειά και θα κάνουμε τη ζωή κόλαση του σπιδιάρι. Μπα, σε βλέπω να άρχισε από αύριο. Γιατί? Την πήρα. Να θέλετε μαζί φίλοι να πούμε έξω και ένα φαγητό. Τέλεια. Θα γιορτάσουμε σήμερα. Γυρίζει στην Ιταλία. Πες στη μητέρα μου ότι έχω κλείσει τα 18. Μπορεί να χαλαρώσει. Την προηγούμενη φορά την γλίτωσες. Αυτή τη φορά οι άνθρωποι του Διέγκο θα συγχωρευτούν ότι σε σκότωσαν. Δική μου η ζωή, δικό μου το ρίσκο. Έχεις και εσύ παιδιά, Λουκά. Αν τα βλέπεις να τρέχουν 200 προς τον κρεμό, θα προσπαθήσεις να τα βοηθήσεις. Κοίτα, δεν είμαι ηλίθιος. Ξέρω ότι είναι επικίνδυνο. Προσπάθησα να μείνω μακριά της. Δεν τα κατάφερα. Ούτε και μαζί της μπορείς να είσαι. Πίστεψε με, την ξέρω καλά. Αν την ήξερες όπως την ξέρω εγώ, θα το καταλάβαινες και μόνος.
Ωραία, πες τη μητέρα μου θα φύγω στην Ιταλία. Αλλά πρώτα θα μου δώσω ό,τι είχες από την εποχή που με τυράνια. Φωτογραφίες, κασέτες, τα πάντα. Δεν σας παρακολουθούσα τότε. Εντάξει, θα δω τι μπορώ να κάνω. Και μετά φεύγεις. Μετά φεύγω. Ταρά! Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, επιτέλους, μόνη μου σε καινούργιο γραφειάκι. Αχ, μωρέ, και εγώ πρέπει να κάθομαι με τον Τζέιμς. Θα είμαι στην κρίνια τώρα. Είσαι με τα καλά σου, παιδάκι μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί ο Τζέιμς. Τι λες, μωρέ, αφού ο διευθύνων σας έβαλε να υπογράψει ότι θα μείνετε 6 μήνες, ό,τι και αν γίνει. Ναι, αλλά αυτό σας πάει στο συμβόλαιο και θα πληρώσει τη ρήτρα. Λες. Σίγουρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθει ο Τζέιμς να δουλέψει ως βοηθός μου. Καλημέρα. Καλή αρχή. Θα είμαι στο καινούργιο μου γραφείο. Το φανταζόσουν όταν έφερνε τη Λίλα μας στην εταιρεία ότι θα συγκατοικήσετε. Μην την ακούς, μια χαρά θα περάσουμε, James. Και όταν είσαι έτοιμη, να με καλέσει για να ενημερώσει για το ποια είναι τα καινούργια μου καθήκοντα από εδώ και πέρα. Καλημέρα. Να τον βάλεις να σου φέρνει καφέ. Γυμνός. Χαμογελούσε. Αλλά γιατί χαμογελούσε. Και την πρώτη φορά που θα τον φέρεις να είμαι κι εγώ εδώ. Ναι, αλλά γιατί χαμογελούσε. Πώς να είναι χωρίς ρούχα. Ξέρει κάτι και χαμογελούσε έτσι απλά για να μου σπάσει τα νεύρα. Κωνσταντα, κάτω, παρακαλώ. Ο Τζέιμς είμαι. Σε θέλει διευθύνων. Παρακαλώ. Τίμω. Όχι, ο Μπίλης είμαι. Ποιος είναι? Ο Γιώργος είμαι από το συγκρότημα. Ο Τίμος δεν ήρθε στην πρόβα. Ο περίεργο, έφυγε από το σπίτι κανονικά. Μου έχει δώσει αυτόν τον αριθμό. Μήπως έχει κανένα κινητό? Όχι, δεν τα γουστάρει τα κινητά. Άκου, Μπίλη, η παράσταση είναι σε μια εβδομάδα. Η Λίλα μου είπε ότι είναι λίγο στον κόσμο του, αλλά δεν πιστεύω να μας κρεμάσει. Όχι, αποκλείεται. Κάτι θα τούτυχε. Ναι, θα του το πω. Μην ανησυχείς, έτσι. Γεια. Όχι, ρε τζάμπα. Όχι πάλι, ρε. Έλα, Λιλούκα. Μίλησες καθόλου με τον τζάμπα? Δεν πήγες στην πρόβα. Λες να πήρε τους δρόμους πάλι? Εντάξει, ρε παιδάκι μου, μη μου φωνάζεις. Δεν είμαι εκεί δαιμόνας του. Ηρέμησε και θα σε ξαναπάρω. Μπορεί να μην έφυγε. Μπορεί κάπου να είναι. Γεια. Ράνια μου, καλή αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα σε απογοητεύσω. Το ελπίζω. Έκανα αυτή την ανταλλαγή θέσεων με μεγάλη αυθαιρεσία και ο Τζέιμς έχει ακόμα πολλούς φίλους στα κεντρικά. Εννοείται ότι υπάρχουν άνθρωποι που το συμπαθούν. Ναι. Μπορεί να μην ήταν το αγαπημένο αφεντικό για τους υπαλλήλους του, αλλά σίγουρα θα πήγαινε πολύ καλά με τους ανατέρους του. Μην ανησυχείτε. Η επιλογή σας θα δικαιωθεί. Και θα φέρω πολύ μεγαλύτερα νούμερα από τον Τζέιμς. Το πιστεύω. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνεις είναι να πωλήσεις τη στενή. Τη Λίλα, γιατί? Ο Τζέιμς μου έστειλε ένα mail με εκκρεμότητες και η στενή είναι νούμερο ένα. Από ό,τι καταλαβαίνω, παίρνει μεγάλο μισθό χωρίς να κάνει τίποτα. Ναι, αλλά τη Λίλα ο Τζέιμς την έφερε στην εταιρεία. Ναι, εντάξει, παραδέχτηκε το λάθος του. Και πρέπει εσύ να το διορθώσεις. Ναι, τώρα βέβαια έχουμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση γιατί η Λίλα ήταν άνθρωπος που με βοήθησε πιο πολύ από όλους για να πάρω τη θέση marketing. Ράνια μου, εξουσία σημαίνει να παίρνεις αποφάσεις. Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολες. Το φαξ, Λίλα. Το είχα πει ότι κάποια μέρα θα έστελνε κάτι σημαντικό. Και τι στέλνει τώρα? Στέλνει στα κεντρικά ότι η Ράνια έγινε καινούργια διευθύντρια marketing. Να σου πω κάτι, James. Δεν νομίζω ότι είσαι τόσο κακός όσο φαίνεσαι. Και τώρα που ξεφορτώθηκες στο διευθυντή λύκη, είναι ευκαιρία να έτσι να χαλαρώσεις λίγο. Λες, ε. Βέβαια, θα σε αναλάβω εγώ. Θα τη γράφουμε MP3 μαζί, θα σου λέω όλα τα πικάντικα κουτσομπολιά που δεν σου λέγαμε όταν ήσουν αφεντικό. Δεν και τόσο άσχημο να είσαι υπάλληλος, ξέρεις. Αφού το λες εσύ. Ναι, αλλά μην έχεις αυτό το υφάκι. Θα περνάμε πολλές ώρες εδώ πέρα μαζί. Πρέπει να τα πάμε καλά. Λοιπόν, θες να σου διαβάσω το ζώδιό σου? Όχι, θα σου πω εγώ το δικό σου. Άσχημη ημέρα στα επαγγελματικά αλλά και στις σχέσεις. Ριζικές αλλαγές στη δουλειά. Ένας φίλος θα σας μαχαιρώσει πισόπλατα. Μα αυτό διάβασε το ζώδιό μου και δεν λέει κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε. Στριμμένε. Από εδώ και πέρα τα mail σου σε ανώτερα στελέχη θα τα στέλνεις με κοινοποίηση στη διευθύντριά σου. Αυτή είμαι εγώ. Λίγο αυταρχικό για τις φιλελεύθερες απόψεις σου. Είδες πως αλλάζει τον άνθρωπο για εξουσία. Εγώ είχα κάθε καλή διάθεση να φτιάξω μια πολύ καλή ατμόσφαιρα συνεργασίας μεταξύ μας. Αλλά αφού δεν θες. Πρώτο λοιπόν από τα καινούργια σου καθήκοντα. Φέρε μου τον καφέ μου, Τζιμάκο. Θα είμαι στο γραφείο μου. Γιατί δεν πήγες στην πρόβα? Τι γελάς ρε, 10 τηλέφωνα πήρε ο Γιώργος. Ρε, αυτός είναι κολλημένος, μη δίνει σημασία. Όχι, μη μου λες μη δίνει σημασία. Για να βρεις αυτή τη δουλειά εγγυήθηκε η Λίλα.
Δεν θα σε αφήσω να την εκθέσει. Μπορούμε να χαλαρώσουμε λίγο. Φίλου είπαμε να βρω. Όχι να βάλω αφεντικά πάνω από το κεφάλι μου. Δεν θα συγκαλώ συμβούλιο κάθε φορά που είναι να κάνω κάτι που θέλω. Πού πήγε, πού ήσουνα. Έκανα το stop. Εντάξει. Ήθελα να ξεσκάσω λίγο και πήγα στην Πάτρα. Στην Πάτρα? Δεν φταίει εσύ, ρε φίλε. Εμεί φταίμε που σε πήραμε στα σοβαρά. Γιατί τράβα τώρα τι φρίκε. Γύρισα, δεν ξαναγύρισα. Την επόμενη φορά θα ξαναγυρίσει. Αυτό θα το δούμε την επόμενη φορά. Είχα φρικάρει εσύ, έπαθα κλειστοφοβία, δεν αντέχα λόγκι μέσα. Δεν έχει σχέση με την αγάπη και τον Ανδρέα. Εννοείται ότι έχει σχέση με την αγάπη και τον Ανδρέα. Εγώ έχω ξεσχιστεί στις πρόβες και αυτή κάθεται και μου φιλιέται με τον οδοντόκρεμα. Έχω 100 φορές την έχω παρακαλέσει, έλα σε μία πρόβα, έλα σε μία πρόβα, ούτε σε μία δεν έχει έρθει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Όλες οι γυναίκες γουστάρουν μουσικούς και ωραία τεπάκια σαν εμένα. Δηλαδή, η δικιά μου γιατί με έχει την προώθηση κλήσεων. Έχω αλλάξει ολόκληρη τη ζωή μου για την αγάπη. Πού είναι η αγάπη, ο ΑΕΟ? Κάνουμε πράγματα, γιατί είμαστε ερωτευμένοι. Φιλαράκι, ο έρωτας δεν είναι τράπεζα να σου εγγυηθεί ότι θα πάρεις αυτό που έδωσες και με τόκο. Κι εγώ άρχισα μαθήματα χορού χωρίς να μου πει κανείς ότι θα είμαστε με την Έμιλη μαζί. Το έκανα όμως. Ναι, σου έκατσε όμως. Ναι, λάθος παράδειγμα. Α, με την Ελένη έκανα ελεύθερη πτώση και δεν βγήκε τίποτα. Συνά Αθηνά και Χειρακίνη. Κάνεις το κομμάτι σου και δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται με την Αθηνά, αλλά εγώ έχω πήξει στο Χειρακίνη. Λοιπόν, επί του παρόντος, δεν θα χάσεις από εδώ και πέρα ούτε μία πρόβα. Το υπόσχεσαι? Καλά, μπορεί. Όχι, μπορεί, υπόσχεση. Δεν υπόσχομαι τίποτα άλλο. Έχω βάλει αρκετούς κρίκους γύρω από το λαιμό μου. Δεν βάζω άλλους. Αυτή η αλυσίδα θα μου πάει στον πάτο. Αφού είσαι ο ίδιος, ρε. Ο Λουκάς, σε πήρε κανένα τηλέφωνο? Όχι. Θα κάνω μήνυση στον κατασκευαστή μου. Γιατί? Γιατί μου έδωσε τον εγκέφαλο που δεν έχει stop. Να, κι εγώ έχω το ίδιο πρόβλημα, αλλά όχι στον εγκέφαλο. Ήμουν τόσο ωραία στην αγκαλιά του, αλλά μετά άρχισα να σκέφτομαι. Βέβαια, το πολύ καλό από όλη την ιστορία είναι ότι ξενέρωσα. Ναι, πάρα πολύ καλό, το βλέπουμε ότι ξενέρωσα. Αλήθεια, αλήθεια. Γιατί όλα τα χρόνια που ο Λουκάς λείπει, ας πούμε, εγώ έφτιαξα μια μυθική εικόνα του. Μυθική. Μυθική εικόνα του, ναι. Ναι, γιατί κατά βάθος ο Λουκάς είναι ένας απλός άνθρωπος και δεν ξέρει και τι γίνεται. Ναι, και επίσης είναι ένας άνθρωπος που είναι παντρεμένος. Τι να κάνουμε, Κατερίνα, μου να αποφασίσει δηλαδή. Ή να τη χωρίσει ή να με ξαναδεί. Τι θα γίνει δηλαδή, έχει το καρπούζι, έχει το πεπόνι, έχει το μαχαίρι. Πάμε παρακάτω, ξέρω εγώ. Έχεις καταλάβει πόσο δύσκολος χαρακτήρας είναι η Ρένια? Μου έφερες φωτογραφίες. Μην είσαι κυνηγούσες. Όταν έμαθα ότι έχεις παιδί, σε χώρισε. Μετά όμως, τα ξαναβρήκαμε. Και πόσο διάρκεισε δηλαδή αυτή η σχέση? Πριν το ατύχημα, 6-7 μήνες. Με το χωρισμό μέσα. Παύλο, δεν μπορώ να τη βγάλω από το μυαλό μου. Είσαι σίγουρος ότι θες να διαλύσεις μια ευτυχισμένη ζωή για να ζήσεις με μια γυναίκα γεμάτη προβλήματα? Θα καταστρέψεις τα πάντα για να ζήσεις ένα αποθυμένο? Θα διαρκέσει πόσο, ρε Λουκά? Τη Ράνια την ξέρω πολύ καλά, την παρακολουθώ χρόνια. Και ξέρω ότι δεν σε αγαπάει πραγματικά. Απλά έχει πληγωθεί ο εγωισμός της επειδή διάλεξε τη Σοφία. Εσύ εδώ κινδυνεύεις. Νομίζεις ότι η Ράνια θα παρατήσει τη δουλειά της για να έρθει μαζί σου στην Ιταλία? Ναι. Εντάξει, ζήσε με τη Ράνια. Σε ένα χρόνο θα έχετε χωρίσει. Δεν μου λες εσύ με τον ωραίο διαρρήκτη που τελικά δεν ήταν διαρρήκτης, τι έγινε? Τίποτα, θα μείνω λίγες μέρες ακόμα εκεί μέχρι να βρω που να μείνω. Έχεις που να μείνεις, εδώ. Ναι, αλλά αυτός δεν το ξέρει. Μπα, μας αρέσει. Ένα θα σου πω, είπε όχι σε σεξ. Θα ήταν άρρωστη. Ναι ρε παιδιά, ξέρετε τι σκέφτηκα. Ο λόγος που δεν κολλώ σε σχέσεις είναι γιατί κάνω σεξ πριν προλάβω να ερωτευτώ. Γι' αυτό ερωτεύτηκα τόσο πολύ τον Αρθούρο, γιατί με τη Λουίζα και όλα αυτά τα εμπόδια είχαν χρόνο τα αισθήματα να μεγαλώσουν μέσα μου. Παιδιά, θέλω να ερωτευτώ. Ναι, έχει δίκιο. Γιατί οι πιο μεγάλοι έρωτες είναι οι απαγορευμένοι έρωτες. Ναι, ρε γαμώτο. Γιατί αυτό? Γιατί έχουμε μέσα μας το γονίδιο του σαδομαζοχισμού. Μη τη λες αυτή τη λέξη. Θέλουμε αυτό που δεν μπορούμε να έχουμε. Και άλλη μήνυση στον κατασκευαστή, δηλαδή. Όχι, ρε παιδιά, εγώ δεν το δέχομαι ότι είμαστε ελαττωματικά προϊόντα. Και αυτό από τον άνθρωπο που πιστεύει ότι ο Στανισλάφσκι ήταν δικτάτορα στις πρώην κομμουνιστικές χώρες. Ναι, ρε παιδιά, όταν ακούτε το σύστημα Στανισλάφσκι, δεν σας έρχεται στο μυαλό κάτι σαν φασιστικό καθεστώς? Και ύστερα αναρωτιέσαι γιατί σε αντιπαθεί ο καθηγητής σου. Όλο με προσβάλλει αυτός ο άνθρωπος. Αν ήξερα ότι ήταν τόσο δύσκολα τα πράγματα, δεν θα άρχιζα καν. Παιδιά, το ξέρετε ότι οι χαρακτήρες των θεατρικών έργων δεν εννοούν ποτέ αυτό που λένε. Έτσι, για να τρέχουμε εμείς, θα πρέπει να βρούμε αυτό το μετακείμενο. Ποιο? Για πες. Πες το, εσύ. Λοιπόν,
Οι χαρακτήρες στα θεατρικά έργα δεν εννοούν ποτέ αυτό που λένε. Το μετακείμενο, η πίσω κείμενο, η κάτω κείμενο είναι αυτό που κρύβεται κάτω από τις λέξεις. Δηλαδή αυτό που σκέφτονται τις περισσότερες φορές δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λένε. Τέλος πάντων, το μόνο καλό με τη σχολή είναι ότι με έχει βοηθήσει όλο αυτό το πράγμα με το Θέμη. Γιατί μου την πέφτει συνέχεια και εγώ πρέπει συνέχεια να λέω όχι. Ξέρεις πως η ηθοποιία χρειάζεται αυτό. Πάντως είσαι πολύ τυχερός που κάνεις όλα αυτά τα ταξίδια. Σε ζηλεύω. Και εμένα μου αρέσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει να κουράζομαι λιγάκι. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να βαρεθώ τα ταξίδια. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ πάντως κάθε φορά που επιστρέφω στο σπίτι, το ευχαριστιέμαι όλο και πιο πολύ. Ακόμα και πριν να βρω εσένα μέσα. Δηλαδή χαίρεσαι που συγκατοικούμε. Με τη συγκατοίκηση χαίρομαι. Οι χωριστές κρεβατοκάμαρες είναι που με ζορίζουν λίγο. Να, πρώτη φορά μου την παίρνουν τόσο ξεδιάντροπα. Είναι γιατί μου αρέσεις. Παρόλο που σε χτύπησα και προσπάθησα να σε βάλω να σε συλλάβουν. Να σου πω. Μπήκες στο σπίτι μου, μπήκες στη ζωή μου χωρίς να με ρωτήσεις καν. Εμένα πότε θα με αφήσεις να πω στη δική σου. Θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα. Μη μου πεις είσαι από αυτές τις συντηρητικές που δεν φιλάνε καν πριν από το τρίτο ραντεβού και τέτοια. Ναι, όχι. Απλά δεν μ' αρέσει να βιάζομαι. Να γνωριστούμε, μωρέ, λίγο καλύτερα. Να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Πώς μπορείς να γνωρίσεις κάποιον πραγματικά χωρίς να έχεις κάνει ερώτα μαζί. Πίσω! Αν κάνεις ακόμα ένα βήμα, θα σου πήξω αυτό το γυαλί στα μάτια. Μα δεν κρατάς τίποτα. Δεν έχει καμία σημασία! Αυτό θα πει μετακείμενο, να θέλεις τον άλλο σαν τρελή και να τον απειλείς με ένα γυαλί ότι θα τον πήξεις στα μάτια. Αυτό είναι από το λεωφορείο Νοπόθος, ε. Τελικά, του το πήξες στα μάτια ή απλά του τα έβγαλες. Όχι, συγκρατήθηκα. Αλλά παιδιά, δεν μπορώ να παίζω τη δύσκολη. Είναι τελείως κόντρα ο ρόλος. Μπράβο, ρε Λίλα. Πώς το καταφέρνεις? Θα σου το πω. Παίζω τυράνια. Διώχνει όλους τους άντρες μακριά. Είναι τέλειο. Σκατά, μπορείς να φας. Δίκιο έχει. Έλα, Κατερίνα, χαλάρωσε. Άσε την ενεργειά μου να εσχωρείς τη δική σου. Ναι, έτσι. Τώρα εσχωρεί δηλαδή? Λίγο ακόμα. Αφήσε όλες τις αντιστάσεις σου να πέσουν. Χαλάρωσε τελείως και άσε με να μπω μέσα σου. Ναι. 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 Κύριε Πολ, είστε καλά? Δεν ένιωσες τις ενέργειές μας να ενώνονται? Τα αστρικά μας σώματα να γίνονται ένα? Ναι, νομίζω ότι αυτό το ένιωσα. Μην ανησυχείς, Κατερίνα. Το ταντρικό σεξ είναι θέμα εξάσκησης. Όσο πιο πολύ κάνουμε, τόσο καλύτερη θα γίνεσαι. Το ποιο? Ταντρικό σεξ, αυτό κάναμε εμείς τώρα? Ναι, φυσικά. Τι φυσικά, κύριε Πολ, εγώ είμαι παντρεμένη γυναίκα, δεν γίνεται να κάνω σεξ με άλλους. Ούτε ταντρικό, ούτε τίποτα. Και αν ήταν να ενώσουμε τις ενέργειές μας, θα έπρεπε να μου το είχατε πει από την αρχή. Πάρε και τα λεφτά σου. Γελίε, τύπε. Παναγίτσα μου. Ναι, Ράνια, μπράβο, γέλα, ευχαριστώ. Παγωτάκια. Τι φοράς, μωρή, πάλι που τρέχεις τα πάρκα με την άλλη την τρελή και τα σκυλιά, δεν βαριέστε? Δεν τη φοράω για το πάρκο, το πιστεύω αυτό που λέει. Παιδιά, δεν σας είπα. Διάβασα κάπου ότι οι εταιρείες καλλιτικών κάνουν πειράματα στα ζώα. Κάποιες από αυτές, ναι. Και ότι στα πειράματα κάνουν βάναυσα πράγματα. Ας πούμε, μπορεί να πάρουν κουνελάκια και να τους κόψουν τις φωνητικές χορδές για να μην ακούγονται οι κραυγές τους την ώρα των πειραμάτων. Ψέματα λες. Ναι, έτσι γίνεται. Και λέει, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τσεκάρουμε στο μπουκαλάκι στο πρόγραμμα που παίρνουμε ότι λέει ενάντια στα πειράματα στα ζώα ή να ρωτάμε την κυρία αυτή που μας δίνει το καλλιτικό να μας φέρνει ένα χαρτί που λέει ότι δεν γίνονται πειράματα στα ζώα στην εταιρεία τους ή ένα χαρτί που λέει ότι ούτε οι προμηθευτές τους κάνουν πειράματα στα ζώα. Παναγία μου, φοράω τα ρουλιαχτά των κουνελιών. Τι έχεις εσύ? Ρε Λίλα μου, να σε ρωτήσω. Τώρα εδώ είχαμε μια συζήτηση με τη Ράνια. Εσύ πιστεύεις ότι το ταντρικό σεξ είναι κερατό? Δεν πειράζει, θα σου πω. Το θέμα είναι να μην το πούμε στο Φώτη, θα τα πάρει στο κράμ, θα κατεβαίνουμε δικαστήριο όλοι μαζί. Ναι, αλλά πρέπει να ξέρω εγώ να νιώθω ένοχη ότι τον απάτησε ή όχι. Τώρα, όλο το έχω πει. Αυτό ο άνθρωπο φαίνεται για πατεώνα. Καταρχήν, σου πήρε καλά όλα τα λεφτά και στο τέλος επίδειξε και από πάνω. Ναι, με επίδειξε ταντρικά όμως. Ταντρικά, εντάξει.
Ναι, κορίτσια, κοιτάξτε να δείτε. Ο Πολ ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που με έκανε να αισθάνομαι ξεχωριστή. Και αν με πιστεύατε κι εσείς λίγο περισσότερο, δεν θα χρειαζόμουν τα μαθήματα, εντάξει. Γεια. Αν κάθε φορά που ερχόσουν να το έδινε από 100 ευρώ στην καθεμία, θα σε κάναμε να νιώσει πάρα πολύ ξεχωριστή, Κατερίνα μου. Εγώ θα το έκανα και για 50. Ναι, δεν σταματάτε, λέω εγώ, γιατί εμένα δεν το χωράει το μυαλό μου ότι μπορεί και να πάτησα το Φώτη. Βρε, Κατερινάκη. Το βρίσκεις πάρα πολύ φυσιολογικό να έχεις αυτό το πράγμα στο σπίτι. Καταρχήν, μιλές στον άντρα με αυτό το πράγμα, εντάξει! Παιδιά, είναι σαν τις εικόνες του Χριστού. Όπου για κάτσεις, σε ψιλοκοιτάει. Κοίτα. Πλάκα κάνει. Ναι, αίρεση. Δεν το πιστεύω, κοίτα, έχει δίκιο. Κοίτα. Ο Χριστός και η Παναγία. Ναι, δε σκάτε, λέω εγώ. Εμένα με κάνει να αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, εντάξει! Συγγνώμη, του μιλάς κιόλας. Όχι, Ράνια, δεν του μιλάω, εντάξει! Oh. Ράνια, του μιλάω, είναι πασιφανές! Γιατί αν του μιλάς, έχω ένα πολύ καλό ψυχίατρο. Ναι, σταματήστε και δύο, εμένα με κάνει να αισθάνομαι πολύ όμορφα. Και δεν με νοιάζει ό,τι και να λέτε εσείς. Ο Φώτης είναι δίπλα μου, εντάξει! Μακριά! Τι έγινε! Με δάγκωσε, αυτό έγινε! Κατέβασε το μαχαίρι, σε παρακαλώ! Την τρομάζεις! Εγώ την τρομάζω, αυτή με δάγκωσε! Ρε αγάπη, έχει παρατραβήξει αυτό! Εγώ πάντως στο αυτοκίνητο μαζί της δεν μπαίνω, φοβάμαι! Δεν μπορώ να την αφήσω μόνη της όλο το Σαββατοκυριακό, δεν έχω κανένα να την προσέχει! Ωραία, θα την πάμε στον Πύλη, θα το κανονίσω εγώ! Δεν τον ξέρω τον Πύλη! Να σου πω, εγώ δεν μπορώ να πάω 5 ώρες στη Μονεβασιά με τον λυκάνθρωπο του Λονδίνου! Δηλαδή τι μου λες! Σου λέω να διαλέξεις ή τη Λούση ή εμένα! Δεν το πιστεύω ότι διάλεξε τη Λούση. Ποτέ μην δίνεις τελεσίγραφο αν δεν είσαι σίγουρο γιατί η απάντηση είναι ναι. Και το περίμενα τόσο πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο στη Μονεμβασιά. Και δηλαδή τώρα χωρίσατε? Δεν ξέρω. Πάντως τηλέφωνο δεν με πήρε. Μη σε νοιάζει, θα πάμε κάπου όλοι μαζί. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση. Τι εσύ, δεν μπορείς να έρθεις μαζί μας ταξίδι? Παιδιά, αυτή η ηθοποιία δεν έχει τελειωμό. Για να παίξω την πλάση στην Μπουά, εκτός πρέπει να μάθω τα λόγια, πρέπει να μάθω το μετακείμενο της θερμοκρασίας δωματίου και το χειρότερο, το υπερ. Το υπεραντικείμενο του χαρακτήρα. Τι είναι αυτό πάλι? Για πες. Πάντως για να μην μπερδεύεσαι με την ασπίδα του Captain America, καμία σχέση. Λοιπόν, ο χαρακτήρας επί σκηνής κάνει διάφορες δράσεις. Εσύ πρέπει να βρεις ποιος είναι ο βασικός του σκοπός. Ο στόχος που επιζητεί πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το υπεραντικείμενο. Εγώ δεν ξέρω το δικό μου υπεραντικείμενο. Πώς θα ξέρω του χαρακτήρα? Το δικό μου υπεραντικείμενο ποιο είναι? Το δικό σου ποιο είναι? Εγώ θέλω την ησυχία μου. Εμένα είναι η καριέρα μου. Ναι, αλλά αν είχες να διαλέξεις ένα από τα δύο, ή να είσαι με τον Λουκά, ή να πάρεις τη διεύθυνση marketing, τι θα διάλεγες? Τη διεύθυνση marketing. Τι? Δεν έχετε καταλάβει μάλλον πόσο πολύ αγαπάω τη δουλειά μου. Περισσότερο από τον Λουκά. Δεν έχει νόημα να είσαι με έναν άνθρωπο αν πρόκειται να πουλήσεις τα όνειρά σου για να είσαι μαζί του. Μα τι αξία έχουν τα όνειρα αν δεν έχεις να τα μοιραστείς με κανένα? Υπάρχει κάποιος λόγος που η Λίλα δεν γνωρίζει ακόμα ότι θα πουληθεί? Να κοιτάς τη δουλειά σου. Και τελευταία φορά που κοίταξα η δουλειά σου, είναι βοηθός μου. Ναι, βοηθός μου είναι. Πάντα το έλεγα ότι οι γυναίκες είναι ανίκανες για σκληρές αποφάσεις. Ξέρεις τι κάνει η Λίλα αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Ω, Στάνλεϊ! Δεν μπορείς να φανταστείς. Ήταν στο Μπέλγα. Τότε θυμάμαι. Το 1802. Κάτι στρατιώτες. Είχαν έρθει και μου είχαν πει. Πόσο ωραία είμαι. Αλλά εγώ δεν τους πίστεψα. Καλή, δεν είμαι. Πολύ καλύτερη από χθες. Αλλά πρέπει να προσέξεις λίγο την εσωτερική αλήθεια σου. Γεια. Να σου πω λίγο. Μισό λεπτό, Βαγγέλη. Τι κάνεις, παιδί μου? Α, ναι, βρήκα τρόπο να εκμεταλλευτώ με τις κάμερες στο γραφείο. Κάνω πρόβα το ρόλο μου και μου το ξαναπέζει εδώ ο Βαγγέλης και με κριτικάρει. Ναι, μου τα έπανε αυτά. Ο Βαγγέλης σε κριτικάρει. Ναι, έχει ένα απίστευτο κριτικό μάτι. Τι φλανάκι έχει ο Γεωργουσόπουλος, είναι πάρα πολύ καλός. Ωραία, έλα λίγο στο γραφείο μου γιατί πρέπει να μιλήσουμε. Βαγγέλη, έρχομαι. Τώρα γιατί έχεις πάρει το σοβαρό? Λοιπόν, θα στα πω όπως είναι. Ο White μου άφησε μια λίστα εκκρεμωτήτων μαζί με τη θέση. Νούμερο 1 εκκρεμότητα είναι η απόλυσή σου. Δεν το πιστεύω. Θα με απολύσεις? Είναι εντολή του διευθύνοντα. Είσαι απολύω ή χάνω τη διεύθυνση marketing. Αλλά δεν θα σε απολύσω. Είσαι ο άνθρωπος που με βοήθησε να πάρω αυτή τη θέση. Οπότε αυτή τη στιγμή θα γράψω ένα μέμο στο διευθύνοντα να του εξηγήσω όλους τους λόγους που δεν γίνεται να σε απολύσω. Και αν θέλει να μου πάρει το κεφάλι, το κάνει. Αλλά θέλω να μου βοηθήσει κι εσύ. Πρέπει η Λίλα να αρχίσει να δουλεύει. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά είσαι πάρα πολύ έξυπνη. Και αν υπάρχει ένα τρόπο να κρατήσω αυτή τη θέση, είναι να χρησιμοποιήσει το μυαλό σου για την εταιρεία.
Ναι, ετοιμάζεις την απόλυσή μου. Έτσι κι αλλιώς δεν σας μπορώ άλλο εδώ μέσα. Είστε πολύ σοβαροί. Σοβαρά μιλάς. Ε, βέβαια. Το ότι ήσουν πρόθυμη να ρισκάρεις τη θέση της διευθύντριας για μένα, αυτό ήθελα. Έτσι κι αλλιώς είχαμε σε αφήσω. Τόση δουλειά κάναμε. Κι εγώ έχω μαζέψει λεφτά. Δεν χρειάζομαι άλλα. Χρειάζομαι χρόνο για τη σχολή μου. Έχουμε αρχίσει και συνεννοούμαστε. Κάτω από νορμάλ συνθήκες θα είχαμε γίνει κόλλος. Ναι, γιατί δεν το έπαιξε αρχηγός να πάρει την απόφαση μόνη σου. Κάθισες, συζήτησες μαζί μου και βρήκαμε τη λύση μαζί. Έφερα την πρόταση για την Οβατέλ. Αν ποτέ βρεις κάποιον να σε αγαπήσει, θα καταλάβεις ότι μια μικρή απολυσούλα δεν λέει τίποτα μπροστά στην πραγματική φιλία. Που νόμιζες ότι θα μας δημιουργούσες πρόβλημα. Ανόητε. Ετοίμασε την απόλυσή μου, μωρό μου. Αντζημακώ. Δεν έχει γάλα ο καφές μου. Άντε, αγοράκι μου. Έλα, μπράβο. Σε κάθε στιγμή της ζωής μας, ανοίγονται καινούριες πόρτες. Θέμη! Έχουμε καφέδες! Δεν είσαι στη δουλειά? Όχι, μα πολύ σαν γι' αυτό φέρα καφέδες και ντόνατς να το γιορτάσουμε. Έχεις. Για, τι γίνεται? Τίποτα. Μια παρεξήγηση. Άλλες ανοίγονται, αλλά αποφασίζουμε να τις ξανακλείσουμε χωρίς να βγούμε. Όχι, Ελίνα. Περίμενε να σου εξηγήσω. Μερικές φορές οι πόρτες είναι περισσότερες από δύο. Και η επιλογή είναι δύσκολη, γιατί δεν έχουμε ιδέα που μπορεί να μας οδηγήσουν. Γεια. Γεια. Για κάθε πόρτα που ανοίγεις, υπάρχει μια άλλη που αφήνεις πίσω σου. Αλλά όποια πόρτα κι αν ανοίξεις, ακόμα κι αν αυτό που βρίσκεις πίσω της δεν είναι πάντα αυτό που περιμένεις, μη βιαστείς να απογοητευτείς. Γιατί όποια πόρτα κι αν διαλέξεις και όπου κι αν νομίζεις ότι σε πάει, η ζωή έχει μεγαλύτερη φαντασία από μας και ποτέ δεν ξέρεις πώς θα σου γυρίσει το παιχνίδι. Πατήστε το μήνυμά σας, πατήστε 2. Για να διαγράψετε το μήνυμά σας, πατήστε 3. Τι κάνεις εδώ? Έφερα τα στοιχεία της αποδελτίωσης. Δεν μ' αρέσει να είσαι στο γραφείο μου όταν λείπω. Είδες, η εξουσία έχει και τα άγχη της. Όταν είσαι στην κορυφή, πρέπει να βρεις συνέχεια τρόπους να έχεις όλους τους άλλους από κάτω. Δεν πρόκειται να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Εδώ είναι η θέση. Όποιος είναι καλύτερος, έρθει να την πάρει. Αλήθεια? Υπάρχουν 2 τρόποι να πας μπροστά, James. Ο ένας είναι να βάζεις τρικλοποδιά στους άλλους και ο άλλος είναι απλά να φροντίζεις να τρέχεις γρηγορότερα. Εγώ προτιμώ τον δεύτερο. Έχω καθαρή τη συνείδησή μου και κοιμάμαι τα βράδια. Και εγώ κοιμάμαι τα βράδια. Ναι, αλλά εσύ δεν έχεις συνειδήσει. Είχα, αλλά ήταν εμπόδιο στους στόχους μου. Τι έγινε, μετακομίζω? Όχι, φροντιστήριο για την πρόβα στη σχολή. Εσύ γιατί άρχισες τόσο? Είχα πολλή δουλειά στη δουλειά. Ναι, σε ένα μήνα έρχονται τα παιδιά από την Ιταλία. Τι θα κάνεις τότε? Δεν ξέρω τι θα κάνω τότε. Τηλέφωνο, κινητό έχω πάει. Άστο, ο Θέμης θα είναι. Γιατί δεν το σηκώνεις? Θα δούμε τι θέλει. 2 εβδομάδες παίρνει ο Χριστιανός. Ναι, σε έπιασα πόνος για τους δικούς μου τους γκόμενους. Με τους δικούς σου δεν θυμάμαι να σου τόσο ψυχοπονιάρα. Κάνει μια χάρη πάρα πολύ για σένα. Μην χτυπιάσαι, μωρή. Και εγώ είχα χάρη. Αλλά τέρμα, Ράνια, τέρμα. Όποιος θέλει να πει στη ζωή μου από εδώ και πέρα θα πληρώνει εισιτήρια. Το τζάμπα τελείωσε. Τι σκατά κάνεις αυτή την πρόβα, δεν έχω καταλάβει όλο το σπίτι μου μετακομίζει. Εσύ μικρή Λουλού, για πού το έβαλες? Έχω ραντεβού με τον Τζάμπα. Α, δεν βρήκατε!
Φιλικά θα δούμε. Τι λες, μωρέ, μιζαμπλή και φιλικά, κόκκινα κραγιόν, κόκκινα βρακιά, τι άλλο θα δούμε. Πρέπει να έγινε κάποιο λάθος. Τα παιδιά του συγκροτήματος βάλαν τα λεφτά στο λογαριασμό μου. Όχι, κράτα τα εσύ, εγώ το κάνω έτσι. Και τι είμαι εγώ, ρε, τα βατζή σου, να δουλεύεις να μου τα φέρνεις. Ρε φίλε, τόσα έξοδα έχεις που με φιλοξενείς τόσο καιρό. Ποια έξοδα, ρε, ένα σούπερ μάρκετ. Και νίκιο να σε χρεώνα, πάλι πολλά είναι. Λοιπόν, θα τα κρατήσεις εσύ να μάθεις να κάνεις κουμάντο στα λεφτά σου, εντάξει. Θα το κάνουμε αλλιώς. Θα τα κρατάς εσύ και όποτε χρειάζομαι θα μου δίνεις. Okay. Καλά. Α, για την αγάπη έχεις σήμερα να την πας κάπου καλά. Για την αγάπη δεν χρειάζομαι λεφτά σήμερα. Να σου πω, η αγάπη είναι καλομαθημένη. Θα την πας κάπου με κολονάτα, ποτήρια. Όπα. Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω αλλάξει όλη μου τη ζωή για αυτή την κομμένα. Αλλά το πρώτο ραντεβού μας θα είναι τζάμπα. We all know the stories. We all...